και για τα κτέλ, και για τις υπηρετικές υποχρεώσεις, εισπράξαμε αυτό το το ενδιαφέρον τους έτσι κι αλλιώς να διευθετήσουν τα πράγματα, μόνο που κάποιες ρυθμίσεις δεν βολεύουν. Δηλαδή, για να πάει κάποιος Αθήνα τώρα πρέπει να φεύγει από Βέρεια και όταν επιστρέφει θα τον αφήνουν στην Κοζάνη. Πώς θα έρθει στο Βρελοντό και στα Ισέρβη. Πρέπει λοιπόν να μπουν μικρότερα λεωφορεία τα οποία να εξυπηρετούν αυτούς τους πολίτες. Οι μαθητές, σκέφτομαι έναν μαθητή της Νεράιδας που ή από τα γύρω χωριά που θα χρειαστεί να κάνει ένα φροντιστήριο στα Σέρβη. Από πού? Ο εφοδιασμός, η εφοδιαστική αλυσίδα με τα αυτοκίνητα που πρέπει να φέρουν γάλα, νερά, να τροφοδοτήσουν το σούπερ μάρκετ. Αλλά και όχι μόνο αυτά, ό,τι άλλο χρειαστεί για οικοδομικά υλικά, για μάντρες, για οτιδήποτε, αυξάνεται αυτόματα η διαδρομή, αυξάνεται το κόστος. Ο τουρισμός, άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε μια δεδομένη πλέον επισκεψιμότητα προς τις περιοχές. Τώρα πλέον τα τουριστικά πρακτορία και οι πράκτορες και έχουν συνεργαστεί καλά με αυτούς τα δύο τελευταία χρόνια που έφεραν κόσμο. Προφανώς δεν είναι διστακτικοί για να τους προτείνουν ένα δρομολόγιο μακρύ, δύσκολο και με τα λεωφορεία. Οι εργοταξιακές μεταφορές, άλλο ένα θέμα. Έχουμε να κάνουμε έργα. Ένα συγκεκριμένο να σας πω στο Βελβετό είναι να πέσουν 32 χιλιόμετρα αγροτικοί δρόμοι. Από πού θα έρθει αυτή η πίσα, πώς θα έρθουν τα κομμωτολογικά υλικά, από ποιο μέρος θα περάσουν και από ποιο δρόμο. Είναι δυνατόν να συνιστήσουν και στην διαδρομή του Ρημνίου. Και το τελευταίο βέβαια που είναι και έτοιμα όλων και νομίζω ότι θα προκύψει είναι ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει κρατική αρρωγή και ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ειδικά γι' αυτό θέλω να αναφέρω ότι από την αρχή της απολιγητοποίησης τέθε ως στόχος για την περιοχή, επειδή πλήττεται από την απολιγητοποίηση, να υπάρξει ειδικό φορολογικό καθεστώς εδώ, για να είναι και ένα αναπτυξιακό κίνητρο και για επιχειρήσεις να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ, αλλά και μια ελάφρυνση για τον κόσμο που πλήττεται. Λοιπόν,